Ήρθε η ώρα για την οικονομική σας ενημέρωση. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί μου είναι η Νικολέτα Τσίκου. Νικολέτα, 250.000 φορολογούμενοι κινδυνεύουν, Έλενα, να μην πληρώσουν με δόσεις. Με μία δόση, λοιπόν, θα πληρώσουν τον φόρο περίπου 250.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση, όπως όμως δεν έχει ακόμα εκαθαριστεί. Όλα ξεκίνησαν όταν ζητήθηκε από 340.791 φορολογημένους να υποβάλουν τα δικαιολογητικά της φορολογικής τους δήλωση. Η προθεσμία όμως για εκείνους έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. 168.039 φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμα καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, ενώ δεν έχει γίνει εκαθάριση σε 79.458 φορολογημένους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως έχουμε τον Δημήτρη Τσαγκάρη, τον κύριο Τσαγκάρη φοροτεχνικός. Κύριε Τσαγκάρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Με μία δόση κινδυνεύουν πολλοί να πληρώσουν το εκαθαριστικό. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, οι περισσότεροι το χρεωστικό το ξέρουν από την ανάγνωση αυτό το σύστημα. Απλά δεν του έχει έρθει το εκαθαριστικό. Ξέρουν το ποσό του χώρου που είναι να πληρώσουν. Ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι του πιάνει και χαρά να τρέξουν την ουρά για να πληρώσουν. Λεφτά δεν υπάρχουν στην αγορά, είναι γνωστό αυτό. Η έλλειψη ρευστότητας είναι απίστευτη. Πράγματι αυτή είναι λίγο αδικημένη, διότι λόγω της καθυστέρησης της φετινής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σε συνδυασμό με το θέμα του ελέγχου των παραστατικών που χρειάζεται να γίνει αντιδόη, ουσιαστικά μπορεί να καταλήξουν να πάνε μόνο σε μία δόση. Αν δεν έχουν να πληρώσουν. Ναι, αυτό ισχύει. Κοιτάξτε, ένας που δεν έχει, το φωνάζω καιρό αυτό. Ένας που δεν έχει να πληρώσει και σε δόσεις να του πει να το πληρώσει, πάλι δεν έχει. Αυτός που δεν έχει, δεν έχει. Γι' αυτό λέω, δεν εξυπηρετούν πάντοτε οι δόσεις. Οι δόσεις διευκολύνουν. Η προϋπόθεση είναι να έχεις. Αν δεν έχεις τίποτα, τι να πληρώσεις. Είτε με δώσεις είτε ολόκληρο το ποσό, είναι πάντοτε πρόβλημα. Δυστυχώς υπάρχει το πρόβλημα. Αυτή η ιστορία με το φόρο εισοδήματος. Θυμάστε πέρσι που δεν ήταν ακόμα τόσο σκληρά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τόσο σκληρά όσο φέτος. Είχε δοθεί η δυνατότητα για 7 δόσεις, μηνιαίες υποτίθεται. Τώρα ο φόρο εισοδήματος είναι σε 3 μηνιαίες δόσεις, εφόσον θα τελείωνε η καθάριση του φόρου τον Αύγουστο. Για να προλάβει να πάει Αύγουστο, Οκτώβριο, Δεκέμβριο, τα 3 δίμηνα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Υποτίθεται ότι μελετούσε μια διαδικασία δόσεων ιδιαίτερα για το φόρο εισοδήματος λόγω της φετινής καθυστέρησης, αλλά δεν έχουμε κάτι νεότερο σαν εξαγγελία, κάτι πιο όριμο. Υποτίθεται ο προβληματισμός υπάρχει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, η θέρηση των εσόδων, όπως αποτυπώνεται το κούρεμα του πρωτογενούς πλεονάσματος, αυτού του Τροϊκανού, δεν διευκολύνει μια τέτοια πρωτοβουλία. Κύριε Τσαγκάρη, καλημέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πριν από λίγες μέρες, ο Γενικός Γραμματέας των Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Θεοχάρης, ανακοίνωσε πως όλοι οι υπόχρεοι θα λαμβάνουν τα τέλη κυκλοφορία τους και για κάποιους από αυτούς και το φόρο πολυτελείας. Αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ναι, είχε γίνει και πέρσι αυτό, γιατί δεν είχαν τυπωθεί σήματα, θυμίζω, για λόγους οικονομίας. Πώς το βλέπετε, τα αυτοκόλλητα τα σηματάκια. Το θυμάμαι. Θα είναι εύκολο ή θα έχουμε τα ίδια προβλήματα όπως με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων? Όχι, έχει λειτουργήσει το σύστημα από πέρσι, δεν νομίζω ότι υπήρξαν προβλήματα. Το πρόβλημα είναι το ύψος των χρημάτων τα οποία απαιτούνται, γιατί αυτός ο χώρος πολυτελείας με τον οποίο μας ευνηδίασε το Υπουργείο Οικονομικών είναι ένα πρόσθετο χτύπημα στη ρευστότητα που δεν υπάρχει. Στα καλά του καθουμένου δηλαδή, έρχεται και ζητάει αναδρομικά για το 2012 ένα ποσό χρημάτων από όσους έχουν αυτοκίνητο πάνω από 1.900 κυβικά, το οποίο το ονομάζει χώρο πολυτελείας, για να καλύψει τρύπες του ελληνικού δημοσίου. Δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει κανείς, εφόσον το δημόσιο δεν έχει λεφτά, να σκεφτεί εναλλακτικά. Δηλαδή, έβλεπα αυτή την υπόθεση στην Αμερική με τον κύριο Ομπάμα, όπου, ξέρετε, η λύση για να λύσει κανείς το δημοσιονομικό πρόβλημα δεν είναι μόνο διάστατη, δηλαδή το να βρίσκουμε οτιδήποτε θυμόμαστε να επιβάλλουμε φόρους, όπως αυτό ο φόρος που επεμπλήθη. Δείτε, στην Αμερική απέλησαν εχθές, προς τη στιγμή βέβαια, 800.000 δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς να κάτσουν να σκεφτούν ότι θα μπορούσαν να βάλουν ΦΠΑ, ας πούμε, στην Αμερικανική οικονομία. Θυμίζω, δεν υπάρχει ΦΠΑ στην Αμερική. Σε ορισμένες πολιτείες υπάρχει φόρος πωλήσεων 6-8% μόνο. Ούτε κανείς σκέφτηκε υπουργός οικονομικών εκεί να αυξήσει την ειδική φορολογία στη βενζίνη.
που θυμίζω ότι είναι από τις φθηνότερες στον κόσμο εκτός από τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες. Εγώ, κύριε Τσαγκάρη, σήμερα έβαλα βενζίνη με 1,98. Ακριβώς. Στην Αμερική, να ξέρετε, αυτό το ποσό θα δίνεται για ένα γαλόνι, που είναι περίπου 3 λίτρα. Λοιπόν, ούτε κανείς σκέφτηκε στην Αμερική. Ναι, ναι. Ούτε κανείς σκέφτηκε στην Αμερική να αυξήσει τις τελευταίες φορολογίες εισοδήματος ή να πέσει ο Αμερικάνος και να πει επιβάλλω φόρο πολυτελεία στα αυτοκίνητα που έχετε αγοράσει προ πενταετίας. Λοιπόν, μήπως θα πρέπει να σκεφτεί λίγο πιο πρωτότυπα το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Κύριε Τσαγκάρη, βασικά να σας πω λίγο κάτι. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά εγώ προσωπικά. Δηλαδή, στην Αμερική απολύθηκαν με τη μία 800.000 υπάλληλοι. Εδώ στην Ελλάδα απολύονται καθημερινά φτάνοντας του στόχου. Όχι, δηλαδή, στην Αμερική απολύθηκαν, όχι, δεν πάει έτσι. Στην Αμερική απολύθηκαν 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι και η ανεργία στον ιδιωτικό τομέα είναι στο 4%. Λοιπόν, εδώ η ανεργία στον ιδιωτικό τομέα είναι 30% και στους νέους 65% και συζητάμε σήμερα 4 χρόνια μετά εάν θα απολυθούν οι επίορκοι και οι ανεπαρκείς. Πάντως είμαστε πρωταθλητές στην ανεργία. Εδώ μιλάμε για κινητικότητα. Εδώ μιλάμε για κινητικότητα, ξέρετε, των δημοσίων υπαλλήλων. Και το πρόβλημα, ξέρετε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους δημοσίους υπαλλήλους ή με τους ιδιωτικούς. Υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα. Δεν μπορεί, εφόσον πτώχευσε το ελληνικό δημόσιο, ο δημόσιος υπάλληλος να πληρώνεται στην ώρα του. Και ο ιδιωτικός υπάλληλος που δεν έχει πτωχεύσει η εταιρεία στην οποία εργάζεται να πληρώνεται με 6 και με 12 μήνες καθυστέρηση. Εγώ είμαι υπέρ της οικονομίας. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τις συντάξεις, τι έχετε να πείτε, κύριε Τσαγκάρη? Γιατί ο κύριος Βρούτσης, ο υπουργός, είπε ότι θα προσπαθήσει, λέει, ο στόχος, λέει, του Υπουργείου είναι να τα πάρουν όλοι τα χρήματά τους στις συντάξεις. Η γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Βρούτσης δεν φταίει. Ο κύριος Βρούτσης παρέλαβε μια πολύ άθλη παρέμβαση, πολύ κακή, πολύ άσπερτη, πολύ αποτυχημένη που είχε γίνει το ασφαλιστικό σύστημα και η κυβέρνηση, η Σαμαρά την παρέλαβε αυτή, από την κυβέρνηση Παπανδρέου και ειδικότερα τον υπουργό τον τότε, τον κύριο Κουτρουμάνη, ο οποίος έκανε μια παρέμβαση στο ασφαλιστικό, φιλοπολιτική, φιλολαϊκή, φιλοψυχοδυτική, με ορισμένες μεταβατικές διατάξεις, ευνοώντας αυτούς που έβγαιναν σύντομα στη σύνταξη, τα περίφημα όρημα στα αξιωματικά δικαιώματα, και αυτούς βεβαίως που είχαν βγει ήδη σε σύνταξη, και επιβαρύνοντας αυτούς που θα έβγαιναν σε σύνταξη στο μέλλον. Λειτουργήσε εντελώς πολιτικάντικα και βεβαίως άστοχα. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη τρύπα, η μεγαλύτερη βόμβα σήμερα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, να ξέρετε, το μεγαλύτερο αγκάθι διαπραγματεύσει με την Τρόικα, δεν είναι τα εργασιακά και οι απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων, είναι το ασφαλιστικό. Είναι μια τεράστια βόμβα, όπου εκεί χρειάζεται, εγώ πιστεύω, μια παρέμβαση εκβάθρων. Δηλαδή, χρειάζεται μια ολική ανακατασκευή του ασφαλιστικού στην Ελλάδα, διότι η ανεργία είναι το 30%, άρα δεν παράγονται ασφαλιστικές φορές για να πληρώνονται οι συντάξεις κάποιων που έχουν βγει σε νεότατη ηλικία. Επομένως, θα πρέπει πολύ σύντομα, πιστεύω, και είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει, να πάει κανείς σε μια επανεξέταση όλων των συντάξεων, για να μην μιλήσουμε για οριζόντιο κούρεμα το οποίο αντιλαμβάνεται. Ακούμε για 500 με 1000 ευρώ για περίπου 756.481 άτομα. Δηλαδή, η σύνταξη θα κυμαίνεται από 500 έως και 1000 ευρώ. Ναι, γι' αυτό σας το λέω αυτό, για να μην πάμε πάλι σε πρωτοτυπίες τύπου Κουτρουμάνη. Άστοχες δηλαδή και ασυνάρτητες. Και βεβαίως αποτυχημένες από πλευράς δημοσιονομικής απόδοσης, θα έπρεπε τάχιστα να πάμε σε μια επανεξέταση των συντάξεων οι οποίες δίνονται με βάση τις ασφαλιστικές φορές που έχουν καταβληθεί και να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός, ασφαλιστικός επαναπροσδιορισμός των συντάξεων με άξονα το ελάχιστο, ένα ελάχιστο, ας πούμε, κοινωνικό εγγυημένο εισόδημα, θυμάστε που έλεγε παλιά το ΠΑΣΟΚ επί περίοδου του κάτου. Λοιπόν, θα έπρεπε να πάμε σε ένα ασφαλιστικό το οποίο να δηλώσουμε ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης στα 65 του, στα 67 του, για παράδειγμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει 500 ευρώ το μήνα, λέω ένα παράδειγμα, και από εκεί και πέρα να επανακτηταστεί το παραπάνω κομμάτι με βάση τις ασφαλιστικές φορές. Αυτός και μόνο αυτός θα μπορούσε να είναι ο δρόμος μιας ανακατασκευής του ασφαλιστικού που να παράξει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, το να πάμε άμεσα και λίγο βία βέβαια σε μια αιτία ανταποδοτικότητα του συστήματος. Το να βγούμε να χωρέσουμε πάλι συντάξεις, βάζοντας απαραίτητα όρια, δηλαδή κάτω από 1500, κάτω από 1300, δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά. Κύριε Τσαγκάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εγώ ευχαριστώ. Να έχετε μια καλή μέρα, να περάσουμε. Καλημέρα, καλό δελτίο.
Να είστε καλά.